αυτή έχει διαμορφωθεί πάνω στον Εύρο. Θέλω καταρχάς το δικό σας σχόλιο για αυτό το οποίο συνεμβαίνει εκεί. Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι ανήκει σε αυτές τις κινήσεις που κάνει η Τουρκία, γιατί προβληματίζεται με τα εσωτερικά της, προβληματίζεται με αυτά που έγιναν στο Ιντίμπ, προσπαθεί να βρει μια άλλη διέξοδο και προσπαθεί να ενεργοποιήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για πίεση πάνω σε αυτήν με την διακίνηση των ανθρωμεταναστών, και για τα συνέπεια έχει επιλέξει την περιοχή του Εύρου μόνο και μόνο για την διευκόλυνση, επειδή μιλάμε για ξηρά, άρα μπορεί να μεταφέρει πολλούς ανθρωμετανάστες πολύ γρήγορα. Όμως αυτό που την ξάφνιασε είναι ότι είχαμε μια πολύ καλή άμυνα, αποτελεσματική και στρατηγική. Που ενδεχομένως δεν το έχει προβλέψει, λέτε, η Τουρκία, έτσι. Με τίποτα, ότι θα δημιουργούσε πρόβλημα στην Ελλάδα και κατά συνέπεια στην Ευρώπη μετά. Σωστά, σωστά. Στην πραγματικότητα, και αυτό μπορεί να το λέμε με ποια έννοια, ότι πολύ συχνά ακούμε ότι υπάρχει παραπληροφόρηση εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά αυτό σίγουρα υπάρχει. Αλλά η πρώτη παραπληροφόρηση την πάτησε η ίδια. Θεωρούσε ότι το πέρασμα στα σύνορα θα ήταν χαλαρό και δεν είχε προβλέψει αυτή την κινητοποίηση ούτε της ελληνικής αστυνομίας, ούτε ελληνικής στρατού, ούτε βέβαια και του λαού που υποστηρίζει και τους δύο θεσμούς, γιατί είδε ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα και είναι εθνικός αγώνας. Άρα η αντιμετώπιση που είχαμε Βόρειο Εύρο, ειδικά που μετέφερε το μέτωπο στο Νότιο Εύρο, ξάφνιασε, και γι' αυτό αναγκάστηκε μάλιστα η Τουρκία να δημιουργήσει καταβλισμό δίπλα από την Ανδριανούπολη και να φέρει ακόμα και ειδικές δυνάμεις για να διαχειριστούν τους λαθρομετανάστες, στους οποίους είχε πει ότι θα περάσουν με μεγάλη ευκολία, και τώρα τους έχει κοντά στα σύνορά μας, επειδή δεν λειτουργήσε αυτό το σχέδιο. Και ενώ ακούγαμε τον κύριο Ερντογκάν να φωνάζει, για να μην πω ουρλιάζει, εναντίον των Ευρωπαίων σε διάφορες εκδηλώσεις που είχε, λέγοντας ότι εγώ θα τους κατακλείσω με τους λαθρομετανάστες και από 10.000 άτομα θα φτάσουμε στο 1 εκατομμύριο, βλέπουμε ότι ακόμα και αυτά τα 10.000 άτομα δεν λειτουργήσαν. Άρα ξαναερχόμαστε στο αρχικό πρόβλημα της Τουρκίας, είναι ότι μπερδεύτηκε σε στρατηγικό επίπεδο με την Ρωσία, θεωρώντας ότι έχει κάνει συμφωνίες τοπικές και οικονομικές. Είχε υπολογίσει ότι η Ρωσία θα είναι μαζί της, τουλάχιστον θα είναι ουδέτερη στην εκστρατεία που κάνει στο Ιντίμπ. Αυτό που έγινε είναι ότι η Ρωσία βέβαια συνέχισε να είναι ένας ενεργός σύμμαχος της Συρίας, όπως είναι διαχρονικά, γιατί και από την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία ήταν πάντοτε μαζί με τη Συρία, γιατί πολύ απλά είναι η μόνη της πρόσβαση στην Μεσόγειο. Κατά συνέπεια, όταν είχαμε δεκάδες Τούρκους στρατιώτες που πέθαναν μετά από την επίθεση που ουσιαστικά στόχευσε η ίδια η Ρωσία με πυράβλους, τότε βρέθηκε η Τουρκία σε μία διέξοδο, γιατί θεωρούσε ότι θα μπορεί να τα βγάλει πέρα γρήγορα με αυτόν τον Συριακό στρατό, ο οποίος δεν έχει τις ίδιες ικανότητες με τον δικό της, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την ενεργή συμμετοχή της Ρωσίας, η οποία ξέρει να είναι αποτελεσματική όταν υπάρχει θέμα στρατηγικής. Θέλω λίγο την εκτίμησή σας στο εξής, κύριε Λιγερέ, γιατί υπάρχουν και τέτοιες σκέψεις που τις κάνουν οι Έλληνες πολίτες. Πρώτον, ναι, όλο αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία αυτή την ώρα στον Εύρο έχει να κάνει μόνο με την πίεση που θέλει να ασκήσει και για τη Συρία προς την Ευρώπη, ή για να πάρει χρήματα ενδεχομένως και για το προσφυγικό, ή εντάσσεται όλη αυτή η εργαλειοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών από πλευράς Τουρκίας στα γενικότερα γεωπολιτικά της σχέδια, με δεδομένη την τουρκική προκλητικότητα που είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα εναντίον της χώρας μας? Το πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο είναι εάν η Τουρκία... Θα απαντήσουμε πρώτα στο πρώτο, για να μην μπερδευτούμε. Ναι. Ναι. Το πρώτο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με την γενική άποψή της σε σχέση με την Ελλάδα. Εδώ είναι κατευθείαν
ένα χτύπημα προς την Ευρώπη, απλώς η Ελλάδα βρίσκεται στην πορεία και απλώς είναι η πρώτη χώρα που έχει επαφή με την Τουρκία σε σχέση με την Ευρώπη. Δεν προσπαθεί να πάρει χρήματα από την Ευρώπη όπως πιστεύουν μερικοί, γιατί αυτό ήταν δεδομένο ήδη από τη συμφωνία του 2016, είναι σωστά. Αλλά στην πραγματικότητα τι έγινε, είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τους έκοψε τα κονδύλια και αυτό που θα ήθελε πραγματικά η Τουρκία τώρα είναι να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να την υποστηρίξει στρατιωτικά και όχι χρηματικά και να μπορεί επίσης να επιβάλλει απαγορευτική περιοχή για τις πτήσεις έτσι ώστε να αποφύγει τα χτυπήματα της Ρωσίας, γιατί άμα η Ρωσία δεν έχει πρόσβαση στον εναέριο χώρο που αφορά το Ιλντίμ, τότε η Τουρκία θα τα βγάλει πέρα πολύ γρήγορα με τη Συρία. Από τη στιγμή όμως που μπορεί να πετάξει η Ρωσία στην περιοχή και να φέρει και πυράβλους, τότε έχει ένα πρόβλημα σοβαρό. Και θα ήθελε, επειδή βλέπω ότι η Ρωσία δεν θα κάνει πίσω και επειδή βλέπω ότι η Αμερική δεν είναι πια τόσο πολύ στην περιοχή και κατά συνέπεια, θεωρεί ότι με αυτή την πίεση με τους λαθρομετανάστες θα καταφέρει να πείσει τους Ευρωπαίους. Το λάθος που κάνει βέβαια το τεχνικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική δομή, κατά συνέπεια δεν πρόκειται να προσφέρει τίποτα το στρατιωτικό και δεύτερον, δηλαδή δεν είναι σαν το ΝΑΤΟ, και δεύτερον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή βασίζεται σε ένα δημοκρατικό σύστημα και σε ψηφοφόρους, οι ψηφοφόροι δεν έχουν καμία όρεξη να δουν το κράτος τους να υποστηρίξει αυτά που κάνει η Τουρκία και καταλαβαίνουν πολύ καλά οι ευρωπαϊκές χώρες ότι άμα κάνουν κάτι τέτοιο αμέσως ανεβαίνει η ακροδεξιά στην περιοχή τους και δεν το θέλουν με τίποτα γιατί το έχουν ζήσει ήδη το φαινόμενο με την Ιταλία. Και γι' αυτό υποστηρίζουν ενεργά την Ελλάδα, γι' αυτό είδαν ότι πραγματικά έχουμε κάνει πράγματα αξιοθαύμαστα και γι' αυτό βέβαια επίσης αποφάσισαν να δώσουν 700 εκατομμύρια ευρώ για χρηματοδότηση για την περιοχή του Εύρου για να υποστηρίξουν έμπρακτα την Ελλάδα. Μάλιστα. Όμως, ανεξαρτήτως ποια είναι η στρατηγική της Τουρκίας, που ενδεχομένως δεν την αμφισβητώ, είναι αυτή η οποία λέτε, η κατάσταση κλιμακώνεται επικίνδυνα μέρα με τη μέρα και χθες ανακοίνωσε η Τουρκία ότι θα στείλει και 1.000 στρατιώτες πάνω, οι περισσότεροι από τους οποίους όλοι γνωρίζουμε ότι είναι οι γνωστοί τύποι, οι γνωστοί γκρίζοι λύκοι. Πόσο μπορεί να εκτροχιαστεί η κατάσταση και να κλιμακωθεί επικίνδυνα, είτε από κάποια προβοκάτσια ενδεχομένως που θα κάνουν οι Τούρκοι, είτε γιατί η κατάσταση είναι εκρηθμή και δεν θα αργήσει να συμβεί ένα ατύχημα. Όλα αυτά συνυπολογίζονται. Να πάρουμε με τη σειρά. Στην πραγματικότητα, αν στέλνει 1.000 στρατιώτες που είναι των ειδικών δυνάμεων, δεν είναι για να στείλει ακριβώς αυτό που λέμε τους γκρίζους λύκους, είναι για να στείλει πολύ ειδικό και εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο θα πρέπει να διαχειριστεί όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες οι οποίοι δεν έπρεπε να βρεθούν εκεί πέρα, δεν έπρεπε να παραμένουν τόσο κοντά στα σύνορα, δηλαδή στην περιοχή της Ανδριανούπολης, και πρέπει απλώς να φύγουν. Και γι' αυτό έχει αρχίσει να τους μαρκάρει και να ξέρει ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει κτλ. Άρα έχει μια κατάσταση κρίσης η Τουρκία που είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα, γιατί επειδή εμείς αντιστήκαμε πολύ αποτελεσματικά στα σύνορα, δεν έχουμε να διαχειριστούμε τους λαθρομετανάστες εντός, έχουμε να τους διαχειριστούμε μόνο στα σύνορα. Ενώ η Τουρκία, έχοντας στείλει και σπρώξει όλους αυτούς τους λαθρομετανάστες, οι οποίοι είναι από το Αφγανιστάν, από το Πακιστάν, από το Ιράν, ήθελε ουσιαστικά να τους ξεφορτωθεί, γιατί κράτησε ουσιαστικά τους Συρίους, και ήθελε να τους ξεφορτωθεί μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε και να τους ξεφορτωθεί γιατί έχει ένα θέμα διαχείρισης ήδη από τους Τούρκους ψηφοφόρους που έχουν βαρεθεί να τους έχουν στην πλάτη τους τόσο καιρό, και από την άλλη να ασκήσει αυτή την πίεση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα 1.000 άτομα που στέλνει, τα στέλνει επειδή πρέπει να σώσει την κατάσταση που δεν είχε προβλέψει. Δηλαδή είναι πάλι μια διορθωτική κίνηση και δεν πρέπει να την εκλάβουμε σαν μια κίνηση που θα την πιέσει πάνω. Μπράβο αυτό. Δηλαδή αποκλείεται το ενδεχόμενο κάποιας προβοκάτσιας ή ενός ατυχήματος στον Εύρο που μπορεί να κλιμακώσει περαιτέρω την κατάσταση με την Τουρκία. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε απολύτως τίποτα, αλλά πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι ήδη η πίεση που ασκούσαν στον Βόρειο Εύρο έχει μετακινηθεί όχι μόνο στον Νότιο,
έχει ξεφύγει και προσπαθούν τώρα να περάσουν από τα νησιά. Άρα η μεγάλη αποτυχία του Ερντογκάν είναι ότι θεωρούσε ότι μέσω ξηράς θα περάσει πάρα πολλά άτομα με έναν πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς να έχει τα προβλήματα της θάλασσας. Γιατί δεν θα μπορούσε να βγάλει τα φουσκωτά, παραδείγματος χάρη, λέει κάποιος, στη θάλασσα και εκεί να μας πιάσει εξαπίνηση. Είναι, τι θα μπορούσε είναι πολύ να κάνει απλό, η Ελλάδα. Ξέρετε, για να περάσετε 10.000 άτομα. Να πνίξει άτομα τα φουσκωτά που... είναι λίγο δύσκολο. Ναι, το πρόβλημα είναι ότι και με τα φουσκωτά δεν μπορεί να περάσετε τόσους πολλούς ανθρώπους και είναι ένα πρόβλημα που έχουμε γενικά στη στρατηγική. Όταν έχετε ένα πέρασμα που είναι μόνο ξηράς, περπατάνε άνθρωποι και είναι πολύ εύκολο να τους διώξετε. Όταν έχετε ένα θέμα με τη θάλασσα, πρέπει να έχετε κάποιον που να το διαχειριστεί, κάποιος που να τραβάει κουμπί και πρέπει να φέρετε φουσκωτά εκεί που δεν τα έχετε. Άρα το πιο εύκολο είναι πάνω τη ξηρά. Τώρα όμως πρέπει να μετακινηθούν προς τα νησιά και θέλουν να στοχεύσουν ειδικά τα πιο μικρά νησιά που δεν έχουν αναγκαστικά κατάλληλες υποδομές για να βρεθούν σε φάση άμυνας, και γι' αυτό εμείς, και δεν είναι τυχαίο που ο Υφυπουργός Άμυνας μίλησε και από το Καστελόριζο πάλι, πρέπει εμείς να ενισχύσουμε και τα μικρά μας νησιά και όχι μόνο τα μεγάλα. Τα μεγάλα μπορούν να ανταπεξέλθουν εύκολα και με τις δυνάμεις που έχουν, αλλά τα μικρά θα πρέπει να τα ενισχύσουμε, γιατί είναι μερικά που δεν έχουν καν λιμενικό προσωπικό επιτόπου. Άρα πρέπει να το μεταφέρουμε εμείς. Σε αυτά τότε υπάρχει ένα θέμα και πρέπει εκεί πέρα να κοιτάξουμε να μην υπάρχουμε, να μην ζούμε ένα πλαίσιο προπαγάνδας ή προβοκάτσιας ή ακόμα κενός στατηχήματος. Περισσότερο το βλέπετε στα νησιά αυτό δηλαδή, έτσι. Ακριβώς, να, ναι. να συμβεί εκεί. Κύριε Λιγερέ, ποια είναι η δική σας εκτίμηση για το πώς, βεβαίως κανείς ενδεχομένως, το καταλαβαίνω, δεν μπορεί να το προβλέψει, αλλά πώς μπορεί να κλείσει αυτό και πόσο χρονικό διάστημα θα πάρει ακόμη αυτή η κατάσταση εκεί? Θα σας πω κάτι πολύ απλό. Η μεγάλη κατάσταση κρίσης είναι πιο πολύ από την πλευρά της Τουρκίας, επειδή είδε τώρα ότι δεν αποτελούμε πέρασμα και ότι έρχεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας ενισχύσει ενεργά. Καταλαβαίνει ότι αυτό που προσπάθησε να κάνει και να μεταφέρει μαζικά λαθρομετανάστες για να μας πιέσει δεν θα λειτουργήσει. Θα τους πάρει πάλι πίσω. Τι θα γίνει δηλαδή? Προς το παρόν βλέπετε ότι τους κρατάει στην περιοχή, γιατί είναι ο μόνος τρόπος διπλωματικός για να μην δείξει σε όλους ότι θα τους πάρει πίσω, αλλά θα αναγκαστεί να τους διαχειριστεί και θα πρέπει τώρα να ξοδέψει πάλι λεφτά από την πλευρά του στρατού της για να τους διαχειριστεί, γιατί είναι πάρα πολύ. Και βέβαια τι γίνεται τώρα είναι ότι και οι λαθρομετανάστες έχουν τώρα αρχίσει να καταγγέλνουν την Τουρκία επίσημα, γιατί λένε ότι τους κοροϊδεύουν, τους παραπληροφορούν και τους χειραγωγούν εφόσον τους στέλνουν σε περιοχές που δεν μπορούν να περάσουν. Άρα έχει ένα πρόβλημα εσωτερικό η Τουρκία που πρέπει να λύσει πιο γρήγορα από το δικό μας, που είναι να φυλάξουμε τα σύνορά μας. Η Ελλάδα αυτό... μπορεί να φυλάξει για πολύ καιρό ακόμη να μείνει σε αυτή τη στρατηγική. Η Ελλάδα μπορεί να τα φυλάξει μια χαρά τα σύνορα και θα έχει και ενισχύσεις πρακτικές και δυναμικές και από την Frontex και από την ομάδα Rabbit, έτσι ώστε να λειτουργήσει πραγματικά δεσμευτικά, γιατί καταλαβαίνει πολύ απλά η Ελλάδα είναι ότι όσους αφήσουμε να περάσουν τότε το πρόβλημα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Άρα στην πραγματικότητα η μόνη λύση που έχουμε είναι να το κλείσουμε εντελώς, και γι' αυτό βλέπετε και τις ασκήσεις που έχουμε βάλει και τις ναύτεξ που έχουμε θέσει και από την πλευρά του ναυτικού, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι δεν θα περάσει τίποτα και να αναγκαστεί η Τουρκία να κάνει αναθεώρηση αυτής της τάσης, έτσι ώστε να το διαχειριστεί διαφορετικά. Μάλιστα. Η έναρξη της τουριστικής περίοδου, κύριε Λιγερέ, μπορεί να λειτουργήσει σαν μοχλός χαλάρωσης όλων αυτών αποκλιμάκωσης αυτής της κατάστασης? Το πρώτο πρόβλημα είναι ο καιρός, που αυτός θα παίξει έναν ρόλο. Άρα μετά το γεγονός ότι έχουμε την έναρξη, πρέπει να καταλάβουμε ότι, ξέρετε, πάνω θα τα εξετάζουμε μόνο από τη δικιά μας την πλευρά. Ναι. Πρέπει να τα εξετάζουμε και από την πλευρά της Τουρκίας. Δηλαδή όλο αυτό το χαμό που κάνει στα παράλια και στα νησιά και στον Εύρο είναι ένα χτύπημα και εναντίον της, γιατί ξέρετε πολύ καλό ότι ο τουρισμός δεν είναι μόνο από την πλευρά της Ελλάδας, είναι και από την Τουρκία. Έτσι, άρα ακριβώς δεν έχει ούτε αυτή κανένα όφελος να το συνεχίσει πολύ αυτό, γιατί ήδη έχει μια οικονομία που είναι χάλια. Άμα επιπλέον θάψει και την τουριστική περίοδο από την πλευρά της, δεν μπορεί να το κάνει να την θάψει μόνο από την πλευρά μας χωρίς να θάψει τη δικιά της. Άρα εμείς πρέπει να κρατήσουμε μια γερή άμυνα, έτσι ώστε αυτή να είναι υποχρεωμένη να κλιμακώσει την όλη ένταση, γιατί αλλιώς θα έχει πάλι ένα κόστος οικονομικό ακόμα και σε επίπεδο τουρισμού. Και σε περίπτωση που γίνει αυτό θα μετρήσουμε μια νίκη, φαντάζομαι. Σωστά.
εάν υπάρξει ο πιστοχώρης. Και όλο αυτό είναι και ένα θέμα εντυπώσεις. Ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις στο τέλος. Στην πραγματικότητα τη νίκη την έχουμε ήδη πετύχει για να είμαστε σοβαροί. Γι' αυτό, γι' αυτό και το τραβάει ακόμα το σκηνή. Σωστά, γιατί τι να κάνει τώρα, να το αποδεχτεί ότι η Ελλάδα τα κατάφερε και ότι εγώ το βλέπω από την Ευρώπη. Ξέρετε τώρα ότι είμαι στη Γαλλία. Όταν βλέπουν αυτά τα fake news, καταλαβαίνουν ότι είναι η προπαγάνδα του Ερντογκάν. Δεν τη δίνουν καμία σημασία. Δεν τον πιστεύει, πιστεύει κανείς, λέτε, έτσι. Ναι, έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο που ό,τι και να πούν τώρα, δηλαδή και να έχει συμβεί κάτι το πραγματικό, ούτε εμείς θα το πιστεύαμε. Αλλά οι Ευρωπαίοι από την πλευρά που το βλέπουν, καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν φέρει όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους χειραγωγεί για να την προβληματίσει και αυτή στο κέντρο. Από τη στιγμή που η Γερμανία και η Σουηδία δεν αποτελούν πια πόλο έλξης, γιατί έχουν φτάσει σε επίπεδο κορεσμού, βλέπουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στα σύνορα. Και από τη στιγμή επίσης που ξέρουν ότι οι Τούρκοι άνοιξαν τα σύνορα και σε λαθρομετανάστες που έχουν κάνει παραβάσεις και δεν είναι ο κλασικός αθώος που ψάχνει απλώς για πολιτικό άσυλο, καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κρατηθεί μια γερή άμυνα στα σύνορα της Ελλάδος. Και ξέρετε κάτι που είναι θεαματικό, φαντάζομαι ότι το εντοπίσετε και οι δυο σας, είναι η πρώτη φορά που ακούμε Ευρωπαίους να λένε ότι τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Γιατί συνήθως εμείς το ζητούμε αυτό, αλλά βέβαια δεν υπάρχει θεσμικά, ενώ εδώ βέβαια πάλι το λένε με έναν τρόπο ρητορικό, αλλά το λένε αυτοί. Δηλαδή σημαίνει ότι πραγματικά έχουν πάρει θέση και δεν είναι πια σε ουδέτερο πλαίσιο. Και κάποιοι λένε ας πάρουν και πρόσφυγες, όμως μη μας μείνουν εδώ. Λοιπόν, είναι και αυτό ένα θέμα. Επειδή μας είπατε ότι είστε στη Γαλλία, κύριε Λιγερέ, το ξέρουμε εδώ και λίγες ημέρες, θα τολμήσω να σας ρωτήσω, δεν φοβάστε με τον κορονοϊό? Όχι, όχι. Καλά κάνετε που τολμάτε να ρωτήσετε, αλλά ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι μια επιδημία σε πρακτικό επίπεδο, είναι μια επιδημία του φόβου και της φοβίας. Άρα οι άνθρωποι το διαχειρίζονται και εδώ με έναν πολύ σοβαρό τρόπο. Ξέρετε, είναι πολλές εκδηλώσεις που έχουν απαγορευτεί από τη στιγμή που έχουν πάνω από 5.000 άτομα. Ξέρουν πώς να το διαχειριστούν και αυτό που έχει σημασία είναι ότι αν ο καθένας μας κάνει τις σωστές κινήσεις και αποφεύγει να κάνει ό,τι να είναι, όπως βλέπουμε σε μερικές περιοχές που νομίζουν ότι δεν υπάρχει κορονοϊός, στην πραγματικότητα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο γενικό το φαινόμενο, είναι σε όλη την Ευρώπη και αυτό που έχει σημασία είναι ο καθένας να συμβάλλει σε αυτόν τον αγώνα, όχι με φοβίες και με παραλογισμό, το είδαμε αυτό με τις μάσκες, αλλά να προσέχουν. Ο καθένας να μην είναι αυτός που θα διαδώσει τόσο εύκολα αυτή την ασθένεια. Και από την άλλη πλευρά, τώρα το λέω και σε προσωπικό επίπεδο, πρέπει να κοιτάζουμε και την υγεία μας, με την έννοια ότι είναι καλό να παίρνουμε βιταμίνες, είναι καλό να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, γιατί όπως ξέρετε τα θύματα του κορονοϊού, και μιλάω τώρα για τους νεκρούς, είναι πάντοτε θύματα που έχουν ήδη ασθένειες βαριές συνήθως, δύσκολα περιστατικά, και κατά συνέπεια έρχεται ο κορονοϊός να τους δώσει το τελευταίο χτύπημα. Άρα εμάς πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μας συμφέρει να είμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, να προσέχουμε την υγεία μας και των δικών μας, έτσι ώστε να μην διαδίδουμε αυτή την εξάπλωση, η οποία παρεπιπτόντως μην ξεχνάτε ότι στην Κίνα εκεί που άρχισε έχουμε λιγότερους νεκρούς, έχουμε λιγότερα κρούσματα, και είναι καλό να καταλάβουμε ότι η έρευνα για το εμβόλιο συνεχίζεται και μάλλον θα είναι χρήσιμη όταν το φαινόμενο του κορονοϊού θα γίνει εποχιακό. Γιατί η συγκεκριμένη δεν θα βοηθήσει εγκαίρως, αλλά πρέπει πιο πολύ να βασιστούμε στην νοημοσύνη μας και στη διαχείριση του θέματος σε επίπεδο θεσμικό, παρά να περιμένουμε αποτελέσματα εξ ουρανού. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Πρέπει να σας εκμεταλλευόμαστε για όλα τα θέματα. Γι' αυτό το έκανα. Το εκμεταλλευόμαστε, επιτρέψτε μου εντός εισαγωγικών. Να είστε καλά, κύριε Λιγερέ, για την παρέμβαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμα, νομίζω, αυτά τα οποία ακούσαμε.